Τραγούδι για τη Ματίνα. Το αίμα κυλάει μέσα σε ρεματιές πανάρχες, διασχίζει τους κάμπους και τους πολιτισμούς, συχνά μετατρέπεται σε καταράχτη, τραβάει αβάσταχτος ακρονός αστέραυτες βρύσεις. Ο Ροβεσπιέρος ήταν μεταλλικός, γυάλιζε σαν λεπίδα και σαν άστρο, στους ώμους του ακούμπαγαν οι φιλοσκιές του παραδείσου. Τα πόδια ήταν φίδια που τύλιγαν τις εκκλησιές και τα παλάτια. Πήρε φόρα και κακαρίζοντας σαν πολυβόλο πέτυχε τη διαγραφή του από το κόμμα. Οι σύντροφοι μελετούν ένα σχέδιο ειρηνεύσεως γύρω σε μια μπουκάλα ουίσκι, πάλι το θέμα της Μέσης Ανατολής. Ξαφνικά μπαίνουν στην αίθουσα σεισμοί, όχι από την πόρτα, τρυπούν το ταβάνι και πέφτουν μαλεξίπτωτα. Ο Ροβεσπιέρος, Σομαρά, ο Λένιν, ο Τσέ υπογράφουν τη διακήρυξή τους στο λαό, πνίγοντας τους συντρόφους του κόμματος που αποκοιμήθηκαν καπνίζοντας. Το βιβλίο της ιστορίας πάνω στο μαθητικό θρανίο. Θυμάσαι που έσκυβες δίπλα μου και παπαγάλιζες το μάθημα. Να ξέρεις η καρδιά μου πως χτυπούσε, Ματίνα. Πού πήγες λοιπόν? Μαζί περνούσαμε τις τάξεις σαν οχυρά. Μαζί κοιτάζαμε το λόγιο μου φεγγάρι. Και όταν ακούπαγε το χέρι σου στο χέρι μου, κοκκίνιζα πιότερο και από σημαία. Πληροφορήθηκα το γάμο σου με τον καθηγητή της ιστορίας. Πέρα από αυτά, μήπως απόψε ακούσουμε καινούργια επιτυχία στο διάστημα ή ο πόλεμος άρχισε.